Μα ο Καπίνο ήταν ίδιο. Άστο να μιλήσω, ρε, σταμάτα. Πρώτο λάθος που δεν κάνει ο ΠΑΟΚ. Που δεν κάνει. Πρώτο λάθος που κάνει ο ΠΑΟΚ. Κάνει. Έχει αριστερό μπακ το Βιάννα. Ένα πολύ κακό στόπερ, Βραζιλιάνο. Ένα προβληματικό. Στο καφτατζόλο γύρω μου αυτό. Έχει ένα πολύ καλό μπακ ο ΠΑΟΚ το Μάτος, ο οποίος ανεβαίνει. Πάρα πολύ καλή μεταγραφή ο Μάτος. Και ο καλός του παίκτης του ΠΑΟΚ ο Ροντρίγκες, ο καλός εν συγκρίση με τον Τζαλμά κάπως, ο ποιοτικότερος, ο αυτός που θα τα βάλει πιο πολύ κτλ. Τον έχει επάνω στον Φιγκέιρα. Πρώτη εσωτερική αλλαγή στο 12 λεπτό. Χτύπα από εκεί, αλλά Τζάλμα κάπως πάνε από εκεί. Και η πρώτη αλλαγή για μένα πρέπει να είναι ο Μιστακίδης μαζί με τον Ροντρίγκες. Και το σπουδαιότερο σε αυτό το παιχνίδι των μεγάλων χώρων που ο ΠΑΟΚ σήμερα το έπαιξε πάρα πολύ καλά. Γιατί δεν μπορώ εγώ να μην πω ότι ο ΠΑΟΚ δεν χτύπησε την κόντρα στο μεγάλο χώρο. Χτύπησε. Αμύνθηκε στα 30 μέτρα και έφυγε. Δεν μπορείς να έχεις τον Κλάους Σέντερφορ σε αυτό το παιχνίδι και να έχεις εκτός 18ος για μένα. Για μένα. Να έχεις εκτός 18ος το Φακούντο Περέιρα. Ήταν εκτός 18ος ο Φακούντο Περέιρα. Ο άλλος Σέντερφορ ήταν ίδια κοψιά ο Κουλούρης. Δηλαδή, σαν να λες ότι θα φάω ένα γκολ και θα βάλω δύο βαριά Σέντερφορ. Δεν παίζεται έτσι κόντρα. Ή μάλλον έχεις υλικό μπροστά να παίξεις διαφορετικά την κόντρα. Υπάρχουν κάποια μάτς ειδικών συνθήκων για μένα. Ένα από αυτά τα μάτς ήταν το μάτς του Καραϊσκάκη για τον ΠΑΟΚ να αφήσει τον Κλάους έξω που τα χάνει κιόλας. Δεν είναι στην καλύτερη του φόρμα, δεν είναι στα καλά του δηλαδή. Να βάλω έναν Κλάους βαρύ σε μικρούς χώρους, σε βαριά κορμιά που είναι ο Μποτία και ο Ντακώστα προβληματικά. Σαν να τους λέω ρε παιδιά, ανεβείτε πάνω να. Πιο εύκολα, ας πούμε, και το Μιλιβόγεβιτ θα ανέβαινε πιο εύκολα επάνω. Ενώ αν είχε τρεις γρήγορους, για μένα δεν έπρεπε να μείνει ο. Πώς το λένε, μιλάω τεχνικά τώρα, έτσι μόνο. Ένα είναι αυτό. Εκεί όπου ο ΠΑΟΚ χάνει όλα τα παιχνίδια και όλη την, όλα τα θετικά που κερδίζει από τις χαμένες ευκαιρίες, ότι βγαίνει μπροστά κτλ., είναι ότι τα χαφ του είναι η αχίλιος στέρνα του. Όταν μιλάω για χαφ, μιλάω για τον Κανίας. Και τον Μπίσεσβαρ και τον Σαχκόφ. Είναι ό,τι χειρότερο φέτος έχει πάρει ο ΠΑΟΚ από μεταγραφές. Τον Κανία τον βγάζει στο δεύτερο ημίχρονο. Για μένα κακός. Κακός για μένα. Θέλω την άποψή σου μετά. Πολύ καλά έκανε που τον έβγαλε, ναι. Θα σου πω τον λόγο. Θα μου πεις τον λόγο μετά. Λέως. Γιατί ο Φορτούνης δεν φάνηκε, ναι, στο πρώτο ημίχρονο. Και βγάζει τον Κανία και βάζει τον Χαρίση. Ο Χαρίσης, να σου πω εγώ τη μαγιά με τον Χαρίση. Εγώ μίλησα με πολλούς προπονητές Α' Εθνικής. Τους είπα την άποψή μου και οι περισσότεροι συμφώνησαν ότι σε αυτό το μάτς ξεκινάει ο Χαρίσης. Θες τον Κλάους, Ροντρίγκες Κάμπος, Χαρίσης. Γιατί Χαρίσης και όχι Σαχκόφ? Γιατί ο Σαχκόφ είναι πολύ αργός, θα έχει προβλήματα στα μαρκαρίσματα, δεν θα μου βγάλει μπροστά κόντρα επίθεση, δεν θα μου βγάλει κάθετες πάσες και θα περιμένω το Θεό για να φωτίσει το μυαλό του Ίβιτς να βάλει το Χαρίση εκεί σαν τέταρτο να βγαίνει. Στο πρόβλημα του Ολυμπιακού στον άξονα, το μεγάλο στα center back, ένας παίκτης θα το χαρίσει το χώρο, θα τον εκμεταλλευόταν καλύτερα. Συγγνώμη λίγο, αλλά έχουμε ήδη. Δεν ξέρω αν είπαμε την είδηση, δεν τη μεταφέραμε, ότι διακόπηκε η συνέντευξη του Ίβιτς. Δεν με ενδιαφέρει. Από τους ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, τώρα μου στείλανε ένα μήνυμα. Αυτά είναι τα. Από τους ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Αυτά είναι του κόλλου τώρα. Αυτά είναι βλακίες τώρα. Ο Ίβιτς μπορεί να πει ότι γουστάρει, να διαμαρτυρηθεί για ό,τι θέλει, να πει ότι οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ. Θα πρέπει να είναι ρεπόρτερ και όχι οπαδί. Και μιλώ και για τους Ολυμπιακούς, μιλάω και για τους δικούς μας εδώ πάνω. Είστε ρεπόρτερ. Μαλάκες, είστε ρεπόρτερ. Δεν είστε οπαδί. Ή τουλάχιστον, αν είστε οπαδί, κρατήστε τα προσχήματα. Αυτός δεν είναι ρεπόρτερ, είναι οπαδός που κάνει εκπομπή. Αυτός μπορεί να πει ό,τι θέλει. Δεν είναι δημοσιογράφος. Αν θα γίνει μετά, δεν ξέρω. Θα γίνεται. Έχουμε να πούμε πολλά. Θα πούμε πολλά πράγματα. Πολλά θα πούμε. Εντάξει, λοιπόν, ένα, αυτό, δύο, τρία. Ο Ολυμπιακός δεν μ' άρεσε. Βγάλανε MVP το Φορτούνι. Θα ρίσκε ο Φορτούνι σήμερα πήρε το μάτσο. Ο Μιλιβόγεβιτς ήταν ο MVP. Αυτά τα... Ο Αρετόπουλος ήταν MVP. Θα το πεις. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Φορτούνις κάνει καλή εμφάνιση. Φώναζε το μάτς, βάλε μέσα τον Τζόρι. Φώναζε το μάτς, δηλαδή το φως ή ο Γαύρος θα την κάνουν μούχτη γιατί κέρδισε ο Ολυμπιακός. Εάν ερχόταν 1-1 ή πέταζε μέσα το 1-2 Τζαλμακάμπος, θα γράφανε. Ανέβαζε ο το Τζόρι μέσα, ναι. Θα τρώγε από το 80 μέχρι το 90 1-4 Ολυμπιακός. Περπατητής είναι ο Ντομίχελα. Όχι, δηλαδή, το Γουακάσο μπορεί, ο Βλαχοδήμος. Ένας
Ένας, ένας. Για μένα με νοιάζει, ένας, ένας, για τους άλλους. Ένας. Για την ομάδα μιλάω, για τους άλλους. Ένας. Ο Μάρτης δεν τράβηξε. Ο Καμπιάσο θα ήταν πολυτιμότερος εκεί, αλλά δεν μπορεί να το ξέρει ένας προπονητής τη μέρα του παίκτη και τα λοιπά. Γι' αυτό το ποδόσφαιρο είναι, είναι τέτοιο. Ο ΠΑΟΚ χάνει βαθμούς γιατί χάνει τα γκολ και γιατί. Μόνο από αυτό. Και γιατί, όχι σήμερα, γενικότερα. Και γιατί οι χαφ του δεν κόβουν. Δηλαδή, στο δεύτερο ημίχρονο μετά το 1-1, παίζει με Χαρίση, δεν κόβει. Μπίζεσβαρ δεν κόβει. Και ο Τζίμι Ροτ που κόβει αλλά έχει κουραστεί. Δηλαδή παίζει σαν να λέει, εγώ παραβάλλω 3 γκολ τον Ολυμπιακό. Αλλά άμα χάσω την μπάλα με μια αλλαγή. Μέχρι το 21-25 πάρε μεγάλε. Συγγνώμη και τελειώνω. Το πρόβλημα του Πάου δεν κόβουν οι χαφ. Μετά αυτό είπε. Δικό σου δεν κόβουν οι χαφ για να μπορέσουν. Ούτε πρέσι ψηλά μπορεί να γίνει με αυτά τα χαφ. Για να μπορέσει να εκμεταλλευτεί την τεράστια ταχύτητα που έχει ο Πάου στι πλευρέ. Την τεράστια ταχύτητα από ο ΠΑΟΚ στις πλευρές που δεν είδε άσχημα το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ. Κλείνομαι και φεύγω στην κόντρα. Είδε το πρόβλημα του Βιάννα, το χτύπησε από εκεί ο ΠΑΟΚ. Η διαφωνία μου είναι ότι θα έπρεπε να γίνει η εσωτερική αλλαγή να πάει και ο Ροντρίγκες. Λεπτομέρεια. Δεν θα ξεκινούσα ποτέ το Σακχόφ σε ένα τέτοιο μάτς. Θα βάζα το Χαρίση εκεί. Με τον Τζίμιρο και τον Κανία για να έχω ένα τέταρτο παίκτη να πατάει περιοχή στο μεγάλο χώρο. Το όπλο του ΠΑΟΚ. Είχε δηλαδή το οπλοστάσιο του ο ΠΑΟΚ έναν αργό παίκτη στην τετράδα του όταν έβγαινε μπροστά αντί να έχει το χαρίσει. Τώρα για τον γκολ, το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού. Φαίνεται ότι ο παίκτης το πόδι του το μισό είναι offside, μισό με βήμα, ξέρω εγώ τι θέλει. Η πατούσα, δεν ξέρω. Όποιος, αν το ακύρωνε. Τρίχες. Δεν ξέρω, θα τα πείτε εσείς. Το άλλο είναι μια φάση με τον Μιλιβόγεβιτς. Όπου ο ΠΑΟΚ λέει, εδώ οι φίλοι μας, έπρεπε να δώσει κόκκινη κάρτα. Ο Τζόρνταν ρώτησε διαιτητές. Ένας διαιτητής Λαμόγιο. Μισό λεπτό. Ένας διαιτητής Λαμόγιο. Να μας πει. Λέει ότι. Μισό λεπτό. Εντάξει, τοπικό ντέρμπι τα φίλε. 2-2 με την Καβάλα. Δεν θα περνούσε αέρα η δόξα. Στη φάση που διαμαρτύρεται ο ΠΑΟΚ για κόκκινη, ο διαιτητής είναι σωστός, έχει αλλάξει ο κανονισμός, είναι κίτρινη δυστυχώς. Λέει για μέσα στην περιοχή όμως Λαμόγιο διαιτητή. Όχι για μέσα στην περιοχή. Μέσα στην περιοχή. Για μέσα στην περιοχή άλλαξε ο κανονισμός. Λαμόγιο διαιτητή. Δυστυχώς πληρώνω ξανά τα λάθη. Σου λέω Λαμόγιο διαιτητή. Έξω Ολλανδός. Επειδή ξέρω ποιο Λαμόγιο είσαι, στο λέω κιόλας. Έξω Μιστακίδης, μέσα Σαχόφ και το παλτό ο Λαγκαντής ο Κάμπος. Λοιπόν. Λέει να σου παραχωρήσει τη θέση για το μάτσο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά μετά από εκείνον θα δευτερολογήσω ένα λεπτό. Για ποιο λόγο? Για να απαντήσω αυτά που θα πω. Γιατί σε προβλήσεις. Και μετά τι να κάνω εγώ, να ξαναδευτερολογήσω? Όχι. Γιατί όχι. Εσύ χάνεις. Μέλα, να τελειώνουμε τώρα.